Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή βράδυ απόψε. 2 Ιουλίου 2021 και έχουμε θεματάρα. Ετοιμαστείτε, προσδεθείτε. Ας φορέσω και εγώ τα γυαλιά της τραβομάρας επειδή ο Λάκη μου έχει σπάσει τα κανονικά γυαλιά. Και ας διαβάσουμε αυτή την ιστορία η οποία είναι ιστορική αυτή η ιστορία. Θα τολμήσω να πω ιστορική. Αγαπητή Θέκλα, είμαι μια κοπέλα στην ίδια ηλικία μαζί σου και σου γράφω γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή είμαι πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Έχω περάσει πολλά στη ζωή μου και αυτό μου φαίνεται σαν το κερασάκι στην τούρτα. Ζητώ συγγνώμη για τον ενικό, αλλά σε αισθάνομαι σαν δικό μου άνθρωπο. Ευχαριστώ. Μετά από αποτυχημένες σχέσεις που οδήγησαν σε πόνο και απανωτές κρίσεις πανικού, αποφάσισα να κάνω ψυχοθεραπεία, να κάνω αγωγή με χάπια, να ξεκόψω από τοξικούς ανθρώπους και να βρω τον εαυτό μου. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία για μένα, αλλά έπρεπε να αφήσω τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν και δεν ήταν έτοιμοι να με αγαπήσουν, φίλους αλλά και τον σύντροφό μου. Μας περιγράφεις μια κατάσταση ξεκαθαρίσματος της ζωής σου και απόδιωξης όλων των τοξικών επιρροών. Δεν είμαι παντρεμένη και ο Θεός δεν με ευλόγησε με παιδάκια. Η απόφαση μου να γιατρευτώ μακριά από τα άτομα που με δηλητηρίαζαν μαζί με τα ωφέλη είχε και κάποιο τίμημα. Βεβαίως. Τα αγαθά κόπισκτώνται. Και η ελευθερία δεν είναι δωρεάν. Αυτό ήταν η μοναξιά μου. Αλλά και όταν ήμουν με κόσμο πάλι μοναξιά είχα. Γιατί η φιλία και η αγάπη προς τον σύντροφό μου δεν είχαν ανταπόδοση. Αυτή είναι μια πολύ σοφή πραγματικότητα, ότι όταν διώχνουμε από τη ζωή μας ανθρώπους που δεν ταιριάζουμε, ανθρώπους που δεν έχουν πνευματικό όφελος να μας προσφέρουν, αλλά μόνο να πάρουν και συνήθως όχι πνευματικό όφελος, συναισθηματικό όφελος, πρακτικό όφελος κλπ. Κλπ. Όταν δηλαδή αποπαρασιτώνουμε τη ζωή μας, χρησιμοποιήσω έναν όρο, αποπαρασιτώνουμε τη ζωή μας από τα παράσιτα, τότε συνειδητοποιούμε τη μοναξιά μας και μας χτυπάει κατά κέφαλα. Όμως στην πραγματικότητα είχαμε την ίδια και χειρότερη μοναξιά όταν είχαμε τέτοια πρόσωπα μέσα στη ζωή μας και λέγαμε ψέματα στον εαυτό μας ότι έχω κόσμο γύρω μου. Δεν φτάνει να έχεις κόσμο γύρω σου, να έχεις κόσμο που να συνδέεται ουσιαστικά μαζί σου έχει σημασία. Και η μοναξιά μέσα στο πλήθος είναι πολύ συνηθισμένο και γνωστό φαινόμενο. Ευτυχώς έχω κάποιους καλούς φίλους που με αγαπούν, οι οποίοι όμως έχουν την οικογένειά τους και δεν είναι εφικτό να μπορώ να τους βλέπω αρκετά, γι' αυτό μίλησα για μοναξιά. Η παρουσία αυτών των ανθρώπων όμως στη ζωή μου είναι πολύ σημαντική. Είσαι τυχερή και ευλογημένη, και εγώ είμαι τυχερή και ευλογημένη, που έχω αξιόλογους φίλους στη ζωή μου, έστω και αν δεν έχουν το ίδιο ωράριο λειτουργίας μαζί μου ή τον ίδιο τρόπο ζωής, ώστε να μπορούμε να είμαστε πολύ συχνά μαζί. Για παράδειγμα, η καλύτερη μου φίλη, η πιο κοντινή μου φίλη και η πιο κοντινή μου οικογένεια είναι η οικογένεια της Αριστονίκης. Βρισκόμαστε μια φορά κάθε 15, μια φορά το μήνα μαζί, αλλά είναι τόσο όμορφα που περνάμε όταν είμαστε όλοι μαζί και η δικιά της οικογένεια μαζί με τη δικιά μου, που νιώθουμε ότι είμαστε μια μεγάλη εκτεταμένη οικογένεια, που δεν έχει σημασία δεν μπορούμε καθημερινά να περνάμε ώρες μαζί. Σημασία έχει ότι γνωρίζω ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή μου που είναι οικογένεια και το έχουν αποδείξει με πάρα πολλούς τρόπους ότι είναι οικογένεια και χαίρομαι πολύ που τους έχω. Μετά από αυτή την εισαγωγή, ας περάσω στο προσκείμενο. Αρκετά σε ζάλισα. Όχι, δεν με ζάλισες. Ζαλίζομαι εύκολα εγώ. Πριν από μερικά χρόνια, μέσα από το διαδίκτυο, είχα γνωρίσει κάποια πρόσωπα, είχαμε γίνει φίλοι στο Facebook και γενικά μιλούσαμε για τα κοινά μας ενδιαφέροντα. Σε ένα χόμπι τους είχες γνωρίσει, δεν θα πω σε τι χόμπι, δεν υπάρχει λόγος. Και στη συνέχεια με κάποιους κρατούσαμε μια στοιχειώδη επικοινωνία, χρόνια πολλά, καλή χρονιά κλπ. Κλπ. Τα βασικά. Με έναν άνδρα από αυτή την ομάδα είχαμε περισσότερη επικοινωνία, μιλούσαμε για πολλά θέματα. Οι απόψεις μας δεν ταυτιζόντουσαν πάντα, αλλά υπήρχε καλή πρόθεση και διάθεση για κουβέντα. Ζει στο εξωτερικό. Και ανάγκες της δουλειάς του τον ανάγκασαν να σταματήσει τη συχνή επικοινωνία. Χαθήκαμε για ένα διάστημα. Στο μεταξύ είχα ξεκινήσει εγώ την ψυχοθεραπεία. Έχουν ήδη περάσει 2 χρόνια. Άρα είναι κάποιος που γνώριζε την ύπαρξή του από πριν. Είχατε χάσει επαφές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτός προφασίστηκε τη δουλειά του, μπορεί να έχει και κάποια σχέση, δεν ξέρουμε, ότι και μας ενδιαφέρει δηλαδή.
Πριν από αρκετούς μήνες, εμφανίστηκε να κάνει like στις φωτογραφίες μου, στα post που ανεβάζω, άρχισε να μου μιλάει πάλι στο Messenger και γενικά ξεκινήσαμε εκ νέου την επικοινωνία. Μοιραστήκαμε πολλά προσωπικά πράγματα, τις αγωνίες μας, την πορεία μας στη ζωή και γενικά τα πράγματα κυλούσαν πολύ καλά και ομαλά. Πριν 3 μήνες ακριβώς, μου λέει ότι θα έρθει στην Ελλάδα για 20 μέρες και θέλει πάρα πολύ να με δει, ότι του αρέσω σαν άνθρωπος και σαν γυναίκα εδώ και χρόνια, από τότε που είχαμε πρωτοξεκινήσει να μιλάμε, αλλά επειδή τότε εγώ ήμουν αλλού και αυτό δεν τον άφηνε να εκδηλωθεί. Επίσης μου είπε ότι τότε προσπαθούσε να ανέβει επαγγελματικά και δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα να με γνωρίσει. Τώρα όμως που θα έρθει, είπε στον εαυτό του ή τώρα ή ποτέ. Αν δεν κάνει την κίνηση του τώρα με μένα, δεν θα την κάνει ποτέ. Είχε μια αδύρυτη ανάγκη ο άνθρωπος να κάνει κίνηση. Είναι πολύ προβληματικό και ανησυχητικό να σου λέω άλλος. Τώρα είμαι σε μια φάση στη ζωή μου που πρέπει οπωσδήποτε να κάνω μια σοβαρή κίνηση. Τώρα είμαι σε μια φάση στη ζωή μου που έχω αποφασίσει ότι οπωσδήποτε πρέπει να παντρευτώ. Τώρα είμαι σε μια φάση στη ζωή μου που αποφάσισα ότι πρέπει να σοβαρευτώ. Να αφήσω τις τρέλες, να αφήσω τα διάφορα που έκανα με τις διάφορες και εξίσου πολύ πιο ανησυχητικό είναι να τις χαρακτηρίζει κιόλας τις διάφορες με τις οποίες έκανε τα διάφορα. Γιατί εδώ μιλάμε για τον άκρατο μισογυνισμό. Ποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κολακεύτηκα πάρα πολύ. Όχι, δεν έπρεπε να κολακευτείς. Έπρεπε να σκεφτείς. Αυτός έχει τη σκοπιμότητα του και σκέφτεται ότι του κάνω τίξ σε κάποια από τα κουτάκια του. Του είπα ότι θα βρεθούμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Επίσης αρχίσαμε να μιλάμε με βιντεοκλήσεις, γιατί του είπα ότι θέλω να με δει όπως πραγματικά είμαι και όχι να φαντάζεται διάφορα με το μυαλό του και να φαντασιώνεται μια άλλη γυναίκα. Από τη στιγμή που με είδε έκανε σαν τρελός, τα τηλέφωνα γίναν καθημερινά και πολλή ώρα. Μου έλεγε ότι με σκέφτεται όλη μέρα. Μου έστελνε μηνύματα στις 3-4 τα ξημερώματα. Τα μηνύματα στις 3-4 τα ξημερώματα είναι booty calls που λένε, είναι καυλομηνύματα, sorry για την έκφραση. Πέρι στο στόμα. Είναι σοβαρά μηνύματα τις 4 το πρωί. Και ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί με έχει στο μυαλό του. Και μια μέρα μου είπε ότι θέλει να κάνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση μαζί μου και ο λόγος που την κάνει από το τηλέφωνο και όχι όταν βρεθούμε έχει σχέση με την ηλικία μου. Τι σοβαρό αγόρι. Που και αυτό στην ίδια ηλικία με σένα έχει, ε. Χωρίς να θέλει να με προσβάλλει, μου είπε ότι θέλει να κάνει παιδί μαζί μου, ότι πιστεύει ότι είμαι κατάλληλη, προτού σε δει από κοντά, όλα αυτά τα αποφάσισε, γυναίκα για αυτόν, και θέλει να το δουλέψω στο μυαλό μου, έτσι ώστε όταν βρεθούμε να το έχω ήδη επεξεργαστεί, γιατί η ηλικία μου στενεύει τα περιθώρια για τεκνοποίηση. Να δω τη σχέση μας από άλλο πρίσμα, ότι αυτός ξέρει πολύ καλά τι θέλει από μένα και από εδώ και πέρα είναι καθαρά δική μου απόφαση. Ενός λεπτού σιγή για τα καμένα μας εγκεφαλικά κύτταρα. Χωρίς να έχετε γνωριστεί από κοντά. Χωρίς να έχετε οσφρανθεί ο ένας τον άλλον κυριολεκτικά και μεταφορικά. Χωρίς να δείτε αν ταιριάζετε ως άνθρωποι. Αποφασίζει ότι θέλει να κάνει παιδί μαζί σου και επειδή είσαι και σε μια ηλικία που στενεύουν τα χρονικά περιθώρια. Στη ρίχνει την ατάκα από πριν ώστε να την επεξεργαστεί μέσα στο μυαλό σου ώστε να σε γονιμοποιήσει το πρώτο βράδυ που θα γνωριστείτε. Τι έψαχνε αυτός ο άνθρωπος? Έψαχνε μήτρα? Έψαχνε ανάδοχη μήτρα για το σπέρμα του? Τι θα ακούσουμε επιτέλους αυτή? Τι θα ακούσουμε? Τι άλλο θα ακούσουμε? Μου έλεγε μία προχθές ότι γνωρίζει κάποιον ο οποίος, παιδιά, στα 42, 43, 44 πόσο ήταν, ζούσε με τη μάνα του και συντηρούνταν από τη μάνα του. Μία άλλη κοπέλα. Το γνωρίζει αυτόν και αυτός της λέει: κοίταξε, εγώ τελευταίως έχω κάνει μια στροφή στη θρησκεία και είμαι κατά των προγαμιαίων σχέσεων, οπότε μαζί μου δεν θα κάνει σεξ εκτός και αν παντρευτούμε. Και ξεκινάνε μια σχέση άσχετη που αυτός της έλεγε να καθαρίζει, να μαγειρεύει, να ψωνίζει από το σούπερ μάρκετ, να τα φέρνει στο σπίτι. Και της έλεγε, γιατί δεν θες να με παντρευτείς, δεν είσαι σοβαρή γυναίκα εσύ. Και άμα με παντρευτείς θα κάνουμε και σεξ και θα κάνουμε και παιδί. Και ευτυχώς έκοψε ο νους της και δεν τον παντρεύτηκε.
Και πέρασαν 5-6 μήνες και μετά αυτός της έβγαλε το πραγματικό του πρόσωπο και της είπε: «Είσαι πολύ μεγάλη, εσύ δεν κάνεις για παιδί και θα βρω μια μικρότερη που να κάνει για παιδί». Γιατί προφανώς δεν ενέκρινε η μανούλα, η οποία συντηρούσε το αγοράκι. Και η οποία η μανούλα την έπιασε την τόσα γονίφη που την προόριζε ο γιος για να την παντρευτεί και μετά να τη γονιμοποιήσει και της είπε: «Εσύ η κοπέλα μορφωμένη και η κοπέλα που έχεις τη δικιά σου δουλειά, τι θες με αυτόν τον ακαμάτι?» Γιατί προφανώς η μανούλα τον ήθελε για πάρτι της. Άρα πάμε πίσω στην ιστορία αυτή την καταπληκτική με τον τύπο που έρχεται από το εξωτερικό στην Ελλάδα, ο οποίος ενημερώνει ότι θέλει να γονιμοποιήσει τη μήτρα της κοπέλας. Ένας πολύ οξύθυμος άνθρωπος, απότομος, αρκετά και ιδιότροπος, παιδιά, μακριά από τους ιδιότροπους ανθρώπους, που το ένα τους ξυνίζει, το άλλο τους μυρίζει, το άλλο τους βρωμάει, μακριά. Πριν σε γνωρίσουν καν, πριν είστε ζευγάρι, αρχίζουν και σου κάνουν επικρίσεις και παρατηρήσεις για τα πάντα, για τον τρόπο που οδηγείς, για τον τρόπο που μασάζ, για τον τρόπο που μιλάς, για το πώς φοράς τα ρούχα σου, για το πώς το ένα, πώς το άλλο. Πολλές φορές είχαμε διαπληκτιστεί γιατί ήταν πολύ απότομος μαζί μου. Βέβαια ήταν απότομος, αφού ήταν εγωκεντρικός ο άνθρωπος. Τον εαυτό του κοιτούσε. Χαίστηκε για το πώς νιώθεις εσύ. Εν συνέστηση μηδέν. Αλλά πάντα τα βρίσκαμε και μετά μου έστειλε μηνύματα που μου έλεγε: «Σε ευχαριστώ που με ανέχεσαι». Αυτό είναι καταπληκτικό. Άμα ρίξει ο άλλος και ένα «σε ευχαριστώ που με ανέχεσαι», γίνεται ένας μάρτυρας, ένας ήρωας, γιατί καταλαβαίνει τα προβλήματά του. Και δεν είναι σαν άλλα γαϊδούρια που τα ανεχόμαστε και δεν λένε «ευχαριστώ». Αυτό λέει και «ευχαριστώ». Τις απολογίες μου στα γαϊδούρια που χρησιμοποίησα το όνομά τους. Επίσης μου έλεγε ότι φοβάται μην το δω από κοντά και φύγω τρέχοντας γιατί δεν είναι ελκυστικός. Αλλά και εγώ είμαι μια συνηθισμένη γυναίκα που, όπως λένε οι φίλοι μου, έχω τη γοητεία μου. Να είναι καλά, οι φίλοι σου να είναι καλά. Να ακούς τους φίλους σου τι λένε. Που δεν έχουν συμφέροντα από σένα, που δεν έχουν σκοπό να δανειστούν τη μήτρα σου. Εγώ γενικά ως άνθρωπος έχω μια πολύ ήρεμη στάση και γενικά δεν τσακώνομαι και δεν αντιδρώ με νεύρα. 2 με 3 φορές κατάφερε να με φτάσει η ιστορία μου. Και εγώ το ίδιο είμαι. Πολύ σπάνια θυμώνω. Αλλά άμα θυμώσω, θυμώνω πολύ. Και για να καταφέρει κάποιος να με κάνει να θυμώσω, σημαίνει ότι έχει υπερβεί τα εσκαμμένα κατά πολύ. Πραγματικά, επειδή με έχετε δει και στο κανάλι να θυμώνω μερικές φορές, άμα σκεφτεί κάποιος ότι έχουμε 3.000, 4.000 βίντεο και σε 5-6 βίντεο είμαι θυμωμένη, σκεφτείτε τη συχνότητα του πόσο συχνά θυμώνω. Μια στις 1.000 φορές θυμώνω. Αλλά άμα θυμώσω, πάντοτε υπάρχει λόγος. Πάντοτε υπάρχει λόγος. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος που είχε άποψη για όλα και ήταν απόλυτος στις ιδέες του. Μακριά από ξερόλες που όλα τα ξέρουν και είναι σε όλα μετακίνητοι. Ήρθε από Φράδα εκείνη η μέρα, τι ωραία που γράφεις, που θα ερχόταν στην Ελλάδα. Είχε κλείσει σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης που ζω. Θα περνούσαμε 2 μέρες μαζί εδώ και μετά θα πηγαίναμε κάπου για διακοπές. Την προηγούμενη μέρα με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει: «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και κάτι παραπάνω». Κοντζά μήτρα θα δανειζόταν, μάνα μου, δεν θα έλεγε και να «σ' αγαπώ και κάτι παραπάνω». Ξέρεις πόσο στοιχίζει μια παρένθετη μητέρα? Πάρα πολλά λεφτά. Ο άνθρωπος μπορεί να μην είχε. Ετοιμάστηκα όλο χαρά. Φόρεσα ένα καινούριο φόρεμα. Φόρεσα ένα ζευγάρι ίσχυες δερμάτινες σαγιονάρες βραδινές. Έχει σημασία που το λέω. Γιατί είχαμε το ίδιο ύψος και δεν ήθελα να τον περνάω φορώντας ψηλοτάκουνα. Έχω και εγώ κάμποσα παπούτσια. Εντελώς χαμηλά με ένα πόντο τακούνι από μια τετραετία που πέρασε. Αν θες να στα στείλω όλα, είναι 41 το νούμερο μου, δεν ξέρω ποιο είναι ο δικός σου. Αυτές οι ευαισθησίες μας. Μπας και βάλουμε ένα παπούτσι πιο ψηλό και νιώσει μειονεκτικά ο άλλος. Που άλλος είναι κομπλεξικός, θα νιώθει μειονεκτικά ούτως ή άλλως. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να μην κάνεις, ο κομπλεξικός μειονεκτικά θα νιώθει, γιατί είναι από πάνω ως κάτω ένα κόμπλεξ ολόκληρος. Πήγα στο ξενοδοχείο να τον περιμένω να έρθει όπως είχαμε συνεννοηθεί. Θα άφηνε τα πράγματά του και θα πηγαίναμε για φαγητό, να μην χάσουμε ούτε λεπτό. Ήρθε στο ξενοδοχείο, με κοίταξε, δεν με χαιρέτησε, δεν μου μίλησε καν. Ήταν μέσα στα νεύρα, μου γύρισε αμέσως την πλάτη και κατευθύνθηκε προς τη ρεσεψιόν και εγώ να τον περιμένω σαν το φτωχό συμπέθερο 1 μέτρο πιο πίσω. 1 μέτρο μόνο, με τον κορονοϊό 2 μέτρα πρέπει να περνήσει πιο πίσω. Τι στο καλό έγινε τώρα, να ανοίξει η γη να με καταπκεί. Ήταν φανερό ότι με είδε και δεν του άρεσα καθόλου. Γυρνάει και με κοιτάει αποδοκιμαστικά με ένα πολύ σκληρό βλέμμα και χωρίς να μιλήσουμε και να πούμε κουβέντα, ανεβήκαμε στο δωμάτιο
Νεύρα, 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 πολλά νεύρα. Εκείνη την ώρα, κόρη μου, πρέπει να του πεις άντε γεια και να σηκωθείς να φύγεις. Όχι να ανεβείς στο δωμάτιο μαζί του. Λάθος σου. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο για πρώτη φορά από κοντά και με το που σε βλέπει, σου εκφράζει τόση εχθρότητα και με το body language του και με τη γλώσσα του σώματος του και με το ύφος του και με τα νεύρα που έχει, γιατί να πας στο δωμάτιο μαζί του. Σήκου, φύγει. Είπαμε να ακούμε τον gut instinct μας. Όταν γνωρίζουμε έναν νέο άνθρωπο και πολύ σύντομα, χωρίς αιτία, χωρίς σημαντική αιτία και αφορμή, αρχίζει να νευριάζει μαζί μας και να νευριάζει γενικώς, του λέμε άντε γεια. Γιατί σημαίνει ότι έχει θυμό που κουβαλάει από δεν ξέρω εγώ από πού, που δεν είναι ανάγκη να τον λουστούμε εμείς. Καλά ζούσε τη ζούλα του μέχρι τώρα και φόρτωσε διάφορα, γιατί να τα κάνει με το πάνω μας. Δεν είμαστε και 20 χρόνια να γνωρίζουμε ανθρώπους που δεν είναι χτυπημένοι από τη ζωή και από τις δικές τους βλακίες, μακακίες και τον άλλο που πέρασαν από τη ζωή τους. Εσύ όμως πήγες πάνω στο δωμάτιο. Ήταν σαν θηρίο στο κλουβί. Πήγαινε, ερχόταν στο δωμάτιο σαν παλαβός. Τι έπαθες, του λέω, τι συνέβη. Έχουν jet lag, μου λέει, δεν είμαι καλά, δεν μπορώ κλπ. Κλπ. Να του πεις ότι jet lag έχει κάποιος όταν έρχεται από την Αμερική και κάνει υπερατλαντικό ταξίδι, όχι όταν κάνει ταξίδι 4-5 ώρες. Δεν έχεις jet lag. Δεν άλλαξες ήπειρο. Δεν μπορώ να βγω, να πιούμε κάτι εδώ, να φάμε εδώ, μη στα πολυλογώ. Καταλήξαμε στο κρεβάτι. Εκεί δεν έβγαζε το ισορουχό του, απαναγία μου, θα γίνει kinky το βίντεο. Εκεί δεν έβγαζε το ισόρουχό του και γενικά ψιλοκρυβόταν. Τα φώτα κλειστά και όταν ήρθε η στιγμή να συμβεί η διείσδυση, αισθάνθηκα ένα μεγάλο πόνο. Όταν έβαλα το χέρι μου έπιασε ένα πολύ μεγάλο μόριο και επειδή δεν είμαι καμιά πορνοστάρ να παίρνω τέτοια μεγέθια βίαστα, μην ανησυχείς και πορνοστάρ πονάνε. Και επειδή το ήξερε αυτός και δεν με πρόσεξε, τραυματίστηκα. Άρχισα να αιμορραγώ. Αν το είχε πει από πριν και δεν το φύλαγε σαν κίντερ έκπληξη, σίγουρα δεν θα είχαμε αυτή την κατάληξη. Με λεπτό, περιπτερά. Δεν δεχόμαστε να εισέρθει μόριο στον κόλπο μας που δεν το έχουμε επιθεωρήσει οπτικά. Σοβαρά. Άντρας να είναι και ό,τι να είναι και όπως να είναι. Ρε κορίτσι μου και ρε κορίτσια μου, γνωρίζεις έναν άντρα, τον ήξερες από το ίντερνετ, κόρη, δεν τον είχες δει από κοντά. Πώς γίνεται μόλις ήρθε και με όλο νεύρα στο ξενοδοχείο και πήγε πάνω ούτε φάγατο ούτε ήπιατε και κατευθείαν στο κρεβάτι με τα φώτα σβηστά και σου βάζει ένα τεράστιο πράγμα και αρχίζει να αιμορράγεις. Θέλω, χρειαζόμαστε επιγόντως ψυχοσεξουαλική και ψυχοσυναισθηματική αγωγή. Να μάθουμε την αξία μας ως άνθρωποι και οι άνδρες και οι γυναίκες, να μάθουμε την αξία του σώματός μας, την αξία του ερωτισμού μας, ότι δεν πρέπει να δίνουμε γη και είδωρ προκειμένου να μας δώσει κάποιος λίγη σημασία. Προκειμένου να λέμε έχω σχέση. Καλύτερα χίλιες φορές να είμαστε χωρίς σχέση και να μην αιμορραγούμε, παρά να έχουμε σχέση και να αιμορραγούμε του το τρόπο σου. Προσπαθήσαμε και άλλο με άλλο προσοχή. Εμοραγούσες και συνεχίζεις να προσπαθιάτε. Είπαμε. Αλλά δεν μπορούσα, είχα τραυματιστεί. Μετά έγινε πολύ κακός μαζί μου. Του λέω τι έπαθες. Ήταν από την αρχή πολύ κακός μαζί σου. Από την ώρα που σε είδε ήταν πολύ κακός μαζί σου. Σκεφτείτε πόσο πολύ κακός έγινε μετά. Πρέπει, μου λέει, να σκεφτώ τα καινούργια δεδομένα. Τα πράγματα δεν είναι όπως τα περίμενα. Ενώ εσύ τα πράγματα ήταν ακριβώς όπως τα περίμενες. Μου έκανε παρατήρηση για τις δερμάτινες σαγιονάρες μου. Μου είπε ότι πήγα να το συναντήσω με παντόφλες, τον πρίγκιπα του παραμυθιού με το μεγάλο μόριο που πληγώνει τον κόσμο. Του είπα ότι δεν είναι παντόφλες, είναι βραδινά ίσια παπούτσια. Δεν ξέρω τι περίμενε. Ίσως κάποια με ψιλοτάκουνα. Ό,τι έλεγα ήταν λάθος, δυσανασχετούσε, επειδή είναι ένα πρόβλημα πάνω σκάτω, ο ίδιος. Είναι ο ίδιος ένα τεράστιο ψυχιατρικό, ψυχολογικό, κοινωνικό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο πρόβλημα. Επίσης μου είπε. Όταν δικό μου το λάθος που τραυματίστηκα, γιατί είχα μακριά νύχια και έβαλα τα χέρια μου στο επίμαχο σημείο, τραυμάτισα τον κόλπο μου και μετά μπήκε αυτός και τη γρατζουνιά που έκανα εγώ έγινε πληγή όταν μπήκε αυτός και εγώ η κακομοίρα δεν είχα βάλει τίποτα. Παναγία μου, Θέκλα, πού θέλει ο συγκεκριμένος, ειλικρινά σου μιλώ. Αν και δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο μαζί μου, δεν θα έφτανε στο σημείο να αιμορραγήσω. Θα αιμορραγήσω το κεφάλι του πρωτοί αιμορραγήσω οτιδήποτε δικό μου τέτοια συμπεριφορά. Disclaimer, το παίρνω πίσω, δεν θα χτυπούσα κανένα. Ενώ εγώ θα πάθαινε μια εσωτερική αιμορραγία από όλα όσα θα του σούρνα. Όχι, ούτε εγκεφαλική αιμορραγία. Θα έμενε με το τέτοιο στο χέρι. Δεν θα ξαναμεγάλωνε ποτέ το τέτοιο του.
Παναγία μου, Παναγία μου, τι mansplaining είναι αυτό και τι μισογενισμός είναι αυτός και τι έμφυλη βία είναι όλο αυτό. Μετά έλεγε ότι δεν είναι και τόσο μεγάλος όσο λέω. Καμία ευθύνη δεν πήρε. Δεν ήθελε πλέον να είμαστε μαζί, ευτυχώς! Γιατί δεν του βγήκε όπως μου είπε, λυπάται πολύ και θέλω να πάω μαζί του στο νησί, δεν έχει πρόβλημα. Να ξέρω όμως ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι μεταξύ μας, μόνο σεξ. Ναι, τέτοιο σεξ πληγωτικό το θέλουμε πολύ, το αιμορραγικό του σεξ. Ειλικρινά, 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 κάποιοι άνθρωποι... Όταν το ρώτησα τι άλλαξε, άλλη κι εσύ, κολλημένη κι εσύ στο παραμύθι που είχες χάψει. Όταν το ρώτησα τι άλλαξε, μου είπε ότι απλώς δεν του βγαίνει, δεν του άρεσα τελικά και δεν θα καθίσει να με κρίνει, δεν είναι σωστό να το κάνει αυτό. Πόσες μαλακίες ακούω σε κάθε πρόταση, πόση παθητική επιθετικότητα, πόση έμφυλη βία διαβάζω. Είχα πάρα πολύ στενοχωρηθεί, είχα αρχίσει να τον ερωτεύομαι και με είχε βάλει στη διαδικασία να σκέφτομαι πάλι το ενδεχόμενο να γίνω μητέρα, κάτι που με πονάει πολύ. Έφυγα πολύ αναστατωμένη, ντροπιασμένη, με είχε απορρίψει με τον χειρότερο τρόπο, δεν του άρεσα σαν γυναίκα, αλλά δεν είχε πρόβλημα να κάνει σεξ μαζί μου. Χώρια που είχα πλέον τραυματιστεί και μοραγούσα. Κατευθείαν στην αστυνομία καταγγελία και στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Μάλλον στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες, έκθεση από τους γιατρούς και καταγγελία για βιασμό στο πρώτο ραντεβού. Με ακολούθησε γιατί φοβήθηκε πως θα πάω σπίτι μου, δεν τον άφησα και μετά επικοινώνησε να δει αν έφτασα. Ναι, αυτοί όλοι που σας βιάζουν, μετά θέλουν να μάθουν, ή που μας βιάζουν, είτε ψυχικά είτε σωματικά, μετά θέλουν να μάθουν και φτάσαμε καλά μετά. Τι καλό παιδί, τι ευγενικό άνθρωπο. Μιλήσαμε μετά από 2 μέρες για να μάθει τι μου είπε ο γιατρός. Ήταν ένας άλλος στο τηλέφωνο. Ένας ξένος που μιλούσε με μεγάλη σκληρότητα και ήταν γυναικός, μου ζήτησε πάλι να πάω να τον βρω στο νησί για να κάνουμε σεξ πρωί και βράδυ, ενώ εγώ του είχα πει ότι είχα πληγές και έβαζαν δοκολπικά υπόθετα για να εμπουλωθούν. Αλλά και χωρίς τις πληγές δεν θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινα όταν είδε ότι εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι τέτοιο. Όταν είδε ότι εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι τέτοιο, με μπλόκαρε από παντού. Νορμάλ άνδρας. Και λέει έχει πολλούς σαν κι αυτούς. Κυκλοφορούμε ανάμεσά τους. Ζούμε ανάμεσά τους. Τι να πω. Είναι ένας ανέντιμος άνθρωπος που χρησιμοποιεί αθέμητα μέσα για να κάνει σεξ στις διακοπές του. Αλλά και εγώ είμαι ανόητη από ό,τι φαίνεται. Απαράδεκτο να την πατήσω έτσι σε αυτή την ηλικία. Και με την εμπειρία που υποτίθεται ότι έχω αποκτήσει από τα λάθη μου. Μάνα μου, shit happens, life happens, men happen. Not all men, just these shady men. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω είμαι πολύ καλύτερα στην υγεία μου, δεν μπορώ να πω το ίδιο για την ψυχή μου. Αγαπητή Θέκλα, πώς μπορούμε να βιώσουμε τα συναισθήματα μας με ξυπνάδα για να προφυλαχτούμε? Είναι θέμα τελικά χαμηλής αυτοεκτίμησης? Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου, με αγάπη. Επιτρέψτε μου να πιω λίγο νερό. Ζητώ συγγνώμη για την αισθητική σας που δεν έχω ποτήρι και έχω μπουκαλάκι. Λοιπόν, φιλενάδα, αν δεν είσαι μόνη σου, είμαστε πολλές ηλίθιες και παλαβές που λειτουργούμε παρόμοια με σένα. Που καθόμαστε και περιμένουμε έναν άνδρα να μας δώσει την ευτυχία και να μας σώσει. Και έτσι όταν κάποιος έρχεται και προαναγγέλει ότι θέλει να κάνει παιδί μαζί μας, ότι θέλει να μας παντρευτεί, ότι θέλει να ζήσει μαζί μας, ότι θέλει να ζήσει την αγάπη και τον έρωτα μαζί μας και τα λέει γενικά αυτά και όχι ειδικά. Και κάνει όλες αυτές τις μεγάλες δηλώσεις και διακηρύξεις το ότι είναι έτοιμος και προετοιμασμένος για μια σοβαρή σχέση. Και θέλει και παιδί και να πάμε στο γιατρό να ελεγχθούμε, μπορούμε να κάνουμε και παιδί. Σαν πως και αυτός ξέρει αν είναι στήρος ή όχι. Τέλος πάντων. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Προσέχουμε πάρα πολύ τις μεγάλες κουβέντες και τις μεγάλες δηλώσεις από πολύ νωρίς. Γιατί δεν είναι αυθεντική ερωτική έλξη, δεν είναι ερωτική αγάπη, δεν είναι ενθουσιασμός αυτό το πράγμα, ούτε έρωτας δεν είναι. Μάλλον δεν είναι έρωτας, ούτε ενθουσιασμός καν δεν είναι να θέλει κάποιος να πάμε να το βοηθήσουμε να συμπληρώσει το σχέδιο της ζωής του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στο μυαλό του
ότι κάνει για πατέρας, ότι κάνει για σύντροφος, ότι ήρθε η ώρα να κάνει παιδιά, ίσως τον έχει πρίξει η μάνα του, δεν ξέρω. Ούτε και με ενδιαφέρει, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει για αυτούς όλους τους αδιάγνωστους. Ποιοι είναι οι λόγοι και ποιες είναι οι αιτίες που κάνουν, τις χαζομάρες που κάνουν και τις κακίες και τις εγκληματικές πράξεις που κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να προφυλαχτούμε από αυτές. Όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει: έχω ένα πλάνο ζωής και εσύ ταιριάζεις μια χαρά στο πλάνο ζωής, παίρνεις τα μπουκαλάκια σου και φεύγεις, τρεχάτε ποδαράκια μου, τα πόδια σου στον κόλο σου να φύγεις τρέχοντας, μακριά από τον κάθε προβληματικό, ο οποίος αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα του να παντρευτεί. Αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα του να γίνει πατέρας. Στα 46 του ξαφνικά θέλει να γίνει πατέρας. Σου φέρθηκε με πλήρη αναξιοπρέπεια, με πλήρη έλλειψη σεβασμού, χρησιμοποίησε το σώμα σου και την ψυχή σου ως ένα πειραματικό, σαν πείραμα, σαν πειραματόζωα, πειραματόζωο το σώμα σου, πειραματόζωο η ψυχή σου. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει καθόλου αυτογνωσία, δεν ξέρει που του πάνε τα τέσσερα, δεν ξέρω σε τι είναι εμπλεγμένος, ούτε και με ενδιαφέρει. Δεν θα παραξενευόμουν καθόλου να ακούσω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι θυσμένος σε ουσίες. Δεν θα παραξενευόμουν καθόλου να ακούσω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι θυσμένος σε τζόγο ή δεν ξέρω σε οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα έχει μια συμπεριφορά εξαιρετικά κακοποιητική προς εσένα, που δεν νομίζω να την έκανε αυτή την εξαιρετικά κακοποιητική συμπεριφορά, ειδικά προς εσένα. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι γενικός μισογύνης. Γιατί δεν ξυπνάς στα 46 σου ξαφνικά και κάνεις αυτή τη συμπεριφορά σε μια κοπέλα που δεν την ξέρεις από κοντά και την οποία σε έχεις προσεγγίσει και σε έχεις αποφασίσει να κάνεις μητέρα των παιδιών σου. Κρίμα να κάνει παιδιά αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά. Πρέπει να κοιτάμε τα σημάδια. Δεν είναι κακό να φλερτάρουμε. Δεν είναι κακό να μιλάμε με ανθρώπους που γνωρίσαμε στο διαδίκτυο. Δεν είναι κακό να πηγαίνουμε ραντεβού. Δεν είναι κακό να δοκιμάζουμε να κάνουμε μια ερωτική σχέση. Τα μάτια μας ανοιχτά και τα αυτιά μας τεντωμένα για να πιάσουμε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να δούμε αν ο άνθρωπος με τον οποίο αρχίσαμε να σχετιζόμαστε είναι άνθρωπος ο οποίος είναι ικανός να συνδεθεί ουσιαστικά. Και δεν είναι ένα εγωκεντρικό παράσιτο, ένας άνθρωπος full, so full of himself, που θεωρεί ότι αυτός υπάρχει και κανείς άλλος και ότι αυτός θέλει να κάνει παιδί, θα κάνει παιδί τώρα. Αυτός θέλει να παντρευτεί, θα παντρευτεί τώρα. Αυτός θέλει να γαμίσει πρωί βράδυ στις διακοπές, θα γαμίσει τώρα. Ξέρετε πώς είναι. Είχαμε κάνει ένα βίντεο πώς είναι να σε αγαπούν. Ξέρετε, χρειαζόμαστε εμείς οι γυναίκες στη σημερινή εποχή και οι άντρες χρειάζονται. Και θέλω να τονίσω για ακόμη μια φορά ότι δεν είναι όλοι οι άνδρες όπως τους πρωταγωνιστές των περισσότερων vlogs. Δεν είναι όλοι οι άνδρες αδιάγνωστοι και δεν είναι όλοι οι άνδρες μαλάκες και δεν είναι όλοι οι άνδρες τα καϊδούρια. Και γι' αυτό έγραψα και βιβλίο και οι άνδρες έχουν ψυχή. Αλλά επειδή τα παράπονα θα στέλνετε στο κανάλι, γνωρίζουμε αρκετούς από αυτούς και καλά κάνουμε και τους γνωρίζουμε για να ξέρουμε να τους εντοπίζουμε και να τους αποδιώχνουμε. Και να μην τους δίνουμε ούτε πρώτη ούτε δεύτερη ευκαιρία. Μάλλον μην τους δίνουμε δεύτερη ευκαιρία γιατί πρώτη θα τους δώσεις. Θα τους πρώτη ευκαιρία για να δεις αν είναι αδιάγνωστος ή όχι. Ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται πραγματικά για σένα ακούει τι του λες, θυμάται αυτά που του λες, έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για το πώς νιώθεις, τον ενδιαφέρει να είσαι καλά, σε ρωτάει αν θες να κάνεις κάτι, δεν σου επιβάλλει και δεν σου υποβάλλει τίποτα. Ο άνθρωπος που σε αγαπάει πραγματικά και έχει ειλικρινές ενδιαφέρον για σένα, δεν θέλει απλώς να σε, δεν θέλει μόνο να σε χρησιμοποιήσει για τα καπρίτσια του, θα μπορέσει να ακούσει και το όχι. Θα μπορέσει να του λέγε, θα μπορούσε αν αυτός ο άνθρωπος ενδιαφερόταν πραγματικά για σένα, όταν έφτασε στο ξενοδοχείο και τον είδε σε εκείνη την κατάσταση, να του πει: λυπάμαι, σε βλέπω ότι δεν είσαι καλά, θα σε αφήσω να ξεκουραστείς και μιλάμε αύριο. Αυτό θα έπρεπε να κάνεις. Ξέρω, είναι δύσκολο να το κάνεις. Είναι δύσκολο γιατί είχες χτίσει όνειρα για αυτόν τον τύπο. Γιατί τον είχες ερωτευτεί την εικόνα που σου πουλούσε. Είχες ερωτευτεί τη φαντασία σου που είχες φτιάξει για αυτόν τον καθόλου εφάνταστο άνθρωπο. Φαντασμένο, ναι, να έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, αλλά καθόλου. Ποιος είναι, ρε, ποιος είσαι, ρε, τύπε. Ποιος είσαι, ποιος νομίζεις ότι είσαι, επειδή έχεις μεγάλο μωρίο. Ποιος νομίζεις ότι είσαι. Γιατί δεν ανοίγεις το
στόμα σου, το ξερό σου, να μιλήσεις και να πεις έχω μεγάλο τέτοιο. Μπορείς να το, can you accommodate it, μπορείς να το διαχειριστείς, μήπως τα χρησιμοποιήσεις. Πραγματικά είναι τόσα πολλά, είναι τόσα πολλά, είναι τόσα πολλά που μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και έχω κατακοκκινήσει. Ευτυχώς το σκυλί δεν ξύπνησε, κοιμάται, είναι μαθημένος να με ακούει να είμαι προβληματισμένη. Γράψτε τις κι εσείς της κοπελιάς, αγάπη μου δεν σε κατηγορώ, θα μπορούσα να κάνω κι εγώ την ίδια μαλακία, τουλάχιστον μέχρι σε ένα σημείο. Μέχρι σε ένα σημείο νομίζω θα μπορούσα να την κάνω. Γιατί είμαστε ευάλωτες στην υποβολή, είμαστε ευάλωτες στο παραμύθι του μεγάλου έρωτα που έρχεται ξαφνικά και από εκεί που δεν το περιμένεις. Και το γράφετε κιόλας κι εσύ. Η αγάπη έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Η αγάπη είναι η μαλακία που έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ένα σοβαρό άνθρωπο δεν έρχεται από τη μια στιγμή στην άλλη να θέλει να παντρευτεί και κάνει παιδιά μαζί σου. Ένα σοβαρό άνθρωπο θέλει να σε γνωρίσει. Και κρατάει και αυτό τις πισινές του και κρατάς και εσύ τις πισινές σου και γνωρίζεστε σιγά σιγά. Όχι μπαμ και κάτω. Δεν είναι αγάπη που δεν έρχεται από εκεί που δεν είναι αγάπη που έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Το ξαναλέω, είναι η μαλακία που έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι η κακία που έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Σταματήστε να πιστεύετε στους έρωτες, στους στους κεραυνοβόλους, στους τυχερούς και άμα είναι το τυχερό σου. Ας χρησιμοποιήσουμε το μυαλουδάκι μας και ας κρίνουμε με όσο γίνεται πιο αντικειμενικά αυτά που βλέπουμε και αυτά που βιώνουμε και αυτά που συμβαίνουν. Και ας ακούσουμε και τη συμβολή του ψυχολόγου μας, αν πάμε σε ψυχολόγο. Ας ακούσουμε και τη συμβολή ισορροπημένων φίλων μας, αν έχουμε ισορροπημένους φίλους. Και ας είμαστε λίγο διστακτικοί στο να δώσουμε γη και είδωρ σε ανθρώπους που μια χτες και μια σήμερα που λέμε στην Κυπριακή Διάλεκτο, τους ξέραμε στη ζωή τους, ξέραμε μια χτες και μια σήμερα. Να δώσεις ευκαιρία, ναι. Να βγεις ραντεβού, ναι. Να φιληθείς, να αγκαλιαστείς, ναι. Να πας για φαγητό, ναι. Να πας για ποτό, ναι. Να πας να διασκεδάσεις, ναι. Όχι όμως με το που ήρθες στο αεροδρόμιο να σε κοιτάει ολομούτρα, ολονεύρα, να σε μειώνει με όλη αυτή την παθητική επιθετικότητα και την απαξίωση και μετά να πηγαίνει στο δωμάτιο με ούτε φαΐ ούτε ποτό και κατευθείαν να σε μοραγήσει και μετά να σε κατηγορήσει ότι φταίς από τα μεγάλα σου νύχια και μετά να σε πάρει να δει τι είπε ο γιατρός για να σου προτείνει να πας να το βρεις στις διακοπές και να το κάνετε πρωί και βράδυ, αλλά να μην περιμένεις σπουδαία πράγματα γιατί δεν του άρεσες. Άσυχτηρ πια! Άσυχτηρ με όλους αυτούς. Άσυχτηρ! Ναι, έβρισα. Είπα το άσυχτηρ και το είπα με ένταση και με δύναμη, ναι. Και επιλέγω την ετυμολογία ότι προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ικτήρο, σε ικτήρο. Σε ικτήρο ανθρωπάκι. Που έχεις μεγάλο τέτοιο, αλλά έχεις μικρή ψυχή. Και είσαι κακοποιητής. Καλό βράδυ. Παρακαλώ στα σχόλια να μην επιτεθείτε στην κοπέλα, γιατί θα μπορούσαμε όλες να βρεθούμε στη θέση της δυνητικά. Εντάξει. Καλό βράδυ.